21η Νοεμβρίου, η μέρα που γιορτάζει η Θεοτόκος, τα εισόδια της Θεοτόκου, έχουν καθιερωθεί εδώ και κάποια χρόνια ως ημέρα γιορτής των ενόπλων δυνάμεων. Παλιότερα γιορταζόταν το 15 Αύγουστο, είναι γνωστό. Και αυτό γιατί η Παναγία είναι προστάτηδα των ενόπλων δυνάμεων. Θέλω με την ευκαιρία της γιορτής των ενόπλων δυνάμεων να ευχηθώ σε όλο το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, γυναίκες και άνδρες, να είναι γεροί, να είναι δυνατοί και τις δύσκολες αυτές εποχές που περνάμε και σαν άτομα και σαν οικογένειες και αυτοί βιώνουν δύσκολες ώρες. Τους θέλουμε γερούς και δυνατούς γιατί απεχθέω βέβαια είναι αυτοί οι οποίοι θα προστατεύσουν την πατρίδα όταν θα χρειαστεί. Και εδώ θέλω να κάνω να σχολιάσω λέγοντας ότι δυστυχώς ενώ θα ένας ιστορικός του παρελθόντος θα έλεγα αναπολώντας μια εποχή όπως είναι η σημερινή όπου πλέον ο κόσμος έχει γίνει πολύ μικρός, όπου τα σύνορα έχουν καταπέσει, η επικοινωνία ανθρώπων, ιδεών και χρημάτων πλέον είναι ελεύθερη, θα περίμενε να μην υπάρχουν στρατοί, να μην χρειάζονται μάλλον να υπάρχουν στρατοί. Δυστυχώς οι λαοί δεν έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο που να μπορούν να επιλύουν ειρηνικά τα προβλήματά τους και το βλέπουμε και σήμερα ακόμα με αυτό που γίνεται στη Γάζα και στο Ισραήλ. Ας ευχηθούμε και να προσπαθήσουμε βέβαια όλοι γι' αυτό, είτε ασκούμε διοίκηση, είτε υπηρετούμε την αυτοδιοίκηση, είτε και ο απλός λαός, να φτάσει η κοινωνία αυτή με τη δικιά μας την προσπάθεια και με το δικό μας τον αγώνα σε αυτό το επίπεδο, έτσι ώστε να μην χρειάζονται στρατοί. Νομίζω ότι η σημερινή μέρα είναι σημαντικότατη σε μια περίοδο που η ψυχολογία των συμπολιτών μας είναι πεσμένη και αυτό επηρεάζει πολλές φορές και το φρόνημα των πολιτών. Έρχεται αυτή η μέρα για να δείξει σε όλους μας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι πάντα έτοιμες για να προασπίσουν αυτά τα οποία έχουμε κατακτήσει με αγώνες, έχουν κατακτηθεί με αγώνες από τους προγόνους μας. Χρόνια πολλά σε όλους τους ένσταλους, χρόνια πολλά σε όλους τους πολίτες Έλληνες.